Σφόδρη χαλαζόπτωση σημειώθηκε στο χωριό Χαμηλό του Δήμου Μαρόνια Σάπων, προκαλώντας ολική καταστροφή στα χωράφια των αγροτών της περιοχής. Η χαλαζόπτωση ξεκίνησε στις 4 το μεσημέρι της Πέμπτης, διήρκησε περίπου 20 λεπτά και δεν άφησε τίποτα στο διάβα της. Σιτάρι, βαμβάκι και κριθάρι ήταν μερικά από τα σπαρτά των τοπικών αγροτών που καταστράφηκαν ολοσχερώς. Αμέσως μετά τη χαλαζόπτωση, ο κύριος Σταυρίδης είχε επικοινωνία με τον διευθυντή του ΕΛΓΑ, ο οποίος του εξήγησε ότι οι υπάλληλοι της υπηρεσίας συνεχίζουν την απεργία τους και ότι η εκτίμηση των ζημιών πρόκειται να καθυστερήσει. Η πρώτη κίνηση που κάναμε ήταν να πάρουμε τηλέφωνο και να ενημερώσουμε τον διευθυντή του ΕΛΓΑ, τον κύριο Πανάγο και τον κύριο Πανταζή. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια κινητοποίηση και ότι απεργούν εδώ και 1 με 1,5 μήνα. Σήμερα θα υπήρχε μια κάθοδο στην Αθήνα από κάποιον σαν εκπρόσωπος για να δούμε τι μελιγενέστε. Από ό,τι έχουν ενημερωθεί, την Δευτέρα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Θα πρέπει πλέον και η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες. Θα πρέπει να δώσει τέλος με ό,τι έχει σχέση με αυτή την κινητοποίηση και να βγουν οι εκτιμητές να δουν τις ζημιές και να γίνει η αναγγελία για να μπορούν να δηλώσουν οι αγρότες μας τις ζημιές αυτές εδώ πέρα που έχουν προκληθεί από τη χαλαζόπτωση. Οι αγρότες από την πλευρά τους μιλούν για πρωτοφανή βιβλική καταστροφή, η οποία ξύρισε, όπως λένε χαρακτηριστικά, τα χωράφια τους, καταστρέφοντας τη σοδειά τους. Ειδικά τα σιτηρά, λίγο πριν την περίοδο του αλωνίσματος, λόγω της χαλαζόπτωσης, έχασαν όλους τους καρπούς τους. Εγώ, εκτός από αντιδήμαρχος, είμαι και αγρότης. Την καταστροφή την είδατε μόνοι σας. Τα δείγματα του χαλαζιού είναι στο χέρι μου, τα βλέπετε. Λιωμένα ήταν και πιο μεγάλα πρωτύτερα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γενικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και στα σιτάρια και στα βαμπάκια. Φρεσκοφυτρωμένα βαμπάκια δεν έμεινε τίποτα, έγινε κρανίου τόπος. Θα δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Αν βελτιωθεί ο καιρός και μπορέσουμε, θα σπείρουμε. Αν δεν μπορέσουμε, αν δεν βελτιωθεί, θα παραμένουν άσπαρτα. Μεγάλες καταστροφές όλα τα σπαρτά εδώ, από το χωριό και πάνω, δεν έμεινε τίποτα. Όπως θα βλέπετε κι εσείς, έχουν γίνει βιβλική καταστροφή. Εγώ είμαι 74 χρονών, δεν έχω δει τέτοια καταστροφή. Καμιά φορά. Τώρα τι σκοπεύετε να κάνετε? Τι σκοπεύω? Αυτά εδώ, ας πούμε, για να τα σπείρουμε ξανά, χρειάζονται δαπάνες, αλλά δεν είναι δαπάνες μονάχα, δεν μπορούμε να μπούμε και μέσα.